κυριαρχούμε, να κυριαρχήσουμε, να έχουμε ειδονή. Όλες αυτές είναι αναγκαιότητες, οι οποίες πρέπει να ταφούν, όπως είπατε. Πώς λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι τα στήτα πάντα δείτε σταυρού και τα νοητά τα αφήσατε, έτσι το λέει. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία συγκροτούν την ατομικότητα, διότι δεν μιλάμε εδώ, να μια άλλη μεγάλη παρεξήγηση, μεταφέρουμε όλο το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας σε ένα επίπεδο συμπεριφοράς. Επομένως, σαν να πρόκειται απλώς για μια βελτίωση, για μια αλλαγή της συμπεριφοράς μας, των πραξεών μας. Εδώ πρόκειται για αλλαγή του τρόπου της υπάρξεως. Ο τρόπος της υπάρξεως μας είναι ατομοκεντρικός. Αυτό θα πει πτώση. Ότι ο τρόπος να υπάρχουμε, επαναλαμβάνω, είναι πώς θα φάμε, πώς θα πιούμε, πώς θα κυριαρχήσουμε. Και βλέπετε πώς η Εκκλησία αυτόν τον τρόπο μεταβάλλει. Δεν προσπαθεί να μας αλλάξει τις ιδέες μας. Μας καλεί στο δείπνο της ευχαριστίας, όπου αλλάζει ο τρόπος της τροφής. Δεν παίρνουμε πλέον την τροφή για να συντηρηθεί η ατομικότητα, παίρνουμε την τροφή για να κοινωνήσουμε. Και το προεκτείνει αυτό μέσα στη ζωή μας, πάλι με έναν τρόπο, τον τρόπο της νηστείας, ο οποίος δεν είναι μια εχθρότητα προς κάποιες τροφές και κάποια προτίμηση προς άλλες τροφές, αλλά είναι ο συντονισμός της τροφοδοσίας μας με την κοινή πράξη του εκκλησιαστικού σώματος. Νηστεύω επειδή αυτή τη στιγμή όλη η Εκκλησία μου νηστεύει. Ή προσπαθώ να νηστέψω, γιατί όλη η Εκκλησία μου νηστεύει. Αυτό το προσπαθώ έχει μεγάλη σημασία, διότι δημιουργεί προοδευτικά, έτσι το καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν είναι σωστό, αυτό που ο Άγιος Μάξιμος πάλι ονομάζει ποιότητα της διαθέσεως. Αυτή η πρακτική, η οποία μερικές φορές μας φαίνεται και όχι πάρα πολύ συνδεδεμένη με το στόχο μας, είναι συνδεδεμένη με το στόχο. Κάθε πράξη αυτοπαραίτησης είναι ένα βήμα προς τη δημιουργία μιας ποιότητας διαθέσεως, μιας ετοιμότητας να παραδοθούμε σε ένα τρόπο υπάρξεως που έχει στόχο την αγάπη και όχι το άτομο.